Έλα, Φανή μου. Τι είχες, τι άλλο τώρα έχεις. Τώρα εγώ βρίσκομαι... Ναι. Βρίσκομαι στην διασταύρωση των οδών Μονή Πετράκη και Βασιλή Σοφίας. Ναι. Πολύ κεντρικό σημείο, δίπλα στο Χίλτον είμαι. Εδώ, 2:15 μετά τα μεσάνυχτα, πήρε κλίση η πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά σε 4 γιοταχή αυτοκίνητα. Τα δύο τώρα που θα ανοίξει το πλάνο θα τα δείτε. Σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, πολύ σοβαρές ζημιές τα δύο αυτά αυτοκίνητα. Ακόμη ένα με ανάλογες καταστροφές υπάρχει 80 μέτρα πιο πάνω. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν τοποθετήθηκε μόνο ένας εμπριστικός μηχανισμός, όπως πιθανόν να τοποθετήθηκε εδώ στο πίσω αυτοκίνητο που βλέπετε στη μηχανή του και επεκτάθηκε στον προεστινό, αλλά τουλάχιστον δύο ή και τρεις, καθώς και ένα ακόμα αυτοκίνητο, το τέταρτο, έχει έστω και πιο περιορισμένες καταστροφές. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα πήραν μέρος στην κατάσβεση. Ένα ακόμη αυτοκίνητο, ένας ακόμη εμπρισμός, όπως φαίνεται, στην Αγία Βαρβάρα και μία φωτιά, 2:30 τα ξημερώματα, σε υπόγειο διπλοκατοικία στην Ερυθρέα, επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οι πυροσβέστες πήγαν εκεί, αλλά η φωτιά είχε σβήσει με ιδία μέσα από τους ενίκους του κτηρίου. Και 4 άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, με εγκάβματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Καλημέρα. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι μπορεί να μας βλέπει κάποιος που είχε παρκάρει και το αυτοκίνητό του, κάποιος πολίτης, ανυποψίαστος, και να το βλέπει από εμάς ότι το έκαψαν. Δηλαδή αυτό είναι το δικό μου. Καλημέρα, Βασιλή Σοφίας, κοιτάξτε που είμαστε. Κοιτάξτε, ναι, που είμαστε. Τώρα είμαστε σοβαροί. Τι στέλνει το αυτοκίνητο των πολιτών. Ναι, ναι. Γιατί να τα κάψουν. Καλημέρα, Φανή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.